Με γραμματέα θα συνεχίσουμε, αναπληρωτή γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Βασιλιάδη θα έρθει εδώ. Α, ε, από γραμματέα σε αναπληρωτή γραμματέα. Α, Μια ναι. χαρά είναι. Ε, γιατί είναι πολλά τα θέματα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Αντιλαμβάνεστε, ο ΣΥΡΙΖΑ σχεδόν μονοπολεί την πολιτική επικαιρότητα τι τελευταίε μέρε. Όχι για καλό λόγο. Mm -hmm. Ο κύριος Βασιλιάδη είναι μαζί μα. Γεια σα κύριε Βασιλιάδη, καλημέρα σα. Καλημέρα, καλημέρα. σα και σα λοιπόν, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, εμεί ευχαριστούμε. Ε, διαλύεται το κόμμα. Ο κ. Κασελάκη είπε χθε ότι ουσιαστικά είπε στην ομάδα Χρυσιόγλου φύγεται, αλλά φύγετε τώρα. Λοιπόν, καταρχήν, το κόμμα δεν διαλύει. Μάλιστα. Φυστά, βασικά. Καθαρό. Το κόμμα περνάει μια κρίση, όπω εγώ θα έλεγα ότι είναι και μια φυσιολογική κρίση. Ε, μετά από μια πρωτόγνωρη για μα διαδικασία. Έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε έναν ηγέτη για 15 χρόνια. Ε, κάναμε ανοιχτέ διαδικασίε. Ήρθε ένα κακό αποτέλεσμα. Οι διαδικασίε ήρθαν ω αποτέλεσμα αυτού του κακού αποτελέσματο. Ε, και είμαστε στι αναταράξει μετά τη νέα εκλογή. Νομίζω ότι. Πολλοί σύντροφοι και συντρόφισέ μα, είτε αποχωρήσαντε είτε σκεπτόμενοι να αποχωρήσουν, ξεχνάνε ένα βασικό πράγμα. Ότι ο ΣΥΡΖΑ ήταν πάντοτε ένα κόμμα πολιτική ενότητα. Άρα, λοιπόν, βάζαμε τα κοινά πολιτικά προτάγματα μπροστά. Και τι διαφορέ προσπαθούσαμε να τις λύσουμε στα όργανα, μέσα από διαδικασίε συγκεκριμένε και συγκροτημένε. Mm -hmm. Όταν το ξαναθυμηθούν αυτό όλοι, όταν το ξαναθυμηθούμε αυτό όλοι, θα βρεθούν και οι λύσει και θα προχωρήσουμε μπροστά. Άρα λοιπόν, ε, εγώ λέω ότι είμαστε σε μια κρίσιμη πραγματικά ε, καμπή, αλλά τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα. Mm -hmm. Και οφείλουμε όλοι να επικεντρωθούμε σε αυτά και να επικεντρωθούμε στο πώ θα βρούμε λύσει για την ελληνική κοινωνία, που θα διαφωνήσω με την κυρία Σιραγγέλα πριν. στενάζει από μονόδρομου πολιτικών τη δεξιά. Η Από... αντιμετώπιση τη ακρίβεια, η οποία είναι ανύπαρκτη. Mm. Το χτύπημα στα καρτέλ, η αλλαγή του μοντέλου του οικονομία. Έτσι, 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 έτσι όπω το λέτε όμω, η μονόδρομη πολιτικών τη δεξιά είναι ότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία δεν υπέρχε αντίπαλο. Ε, δεν δηλαδή υπάρχει στιγμή... αντίπαλο αυτή τη στιγμή. Αυτό πρέπει, να αναλογιστούν... αυτό πρέπει να αναλογιστούν όλοι και νομίζω ότι αυτό φαίνεται και από τι δημοσκοπήσει. Και όσο εμεί ενδοσκοπούμε, τόσο η κυβέρνηση θα μπορεί ανενόχλητη α, να περνάει την πολιτική τη. Κοιτάξτε, αύριο έχουμε ένα φορολογικό α, νομοσχέδιο. Ε. Ένα φορολογικό νομοσχέδιο που θα βάζει με, δί... με δίκαιου και άδικου. Ένα φορολογικό νομοσχέδιο που είναι η επιτομή τη παραδοχή τη κρατική ανικανότητα. Οι οριζόντιε φορολογικέ ρυθμίσει. Μια κακή συνταγή του παρελθόντος που και εμεί την ακολουθήσαμε δηλαδή, σε μνημονιακέ ναι. ναι. περίοδους, δείχνει μια ανικανότητα της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της ε, ε, σωστής ε, φορολόγησης και το κυριότερο απ' όλα α, δημιουργεί ε, μεγάλες ε, αδικίες και δείχνει η οριζόντια φορολόγηση ότι τα προβλήματα μπαίνουν κάτω από το χαλί. Όταν μια κυβέρνηση προβαίνει, με αυτά τα φορολογικά έσοδα, χωρί καμία παρέμβαση στην αγορά, με υπεραπόδοση των φόρων χωρί να αυξηθούν οι φόροι που είπε ο, ο, ο κύριος Χατζηδάκη. Τώρα αυτό είναι μαγική εικόνα. Οι φόροι έχουν αυξηθεί κατά πολύ. Έχουν αυξηθεί οι έμεσοι φόροι. Έχει αδειάσει. Έχω, το γιατί έχουν αυξηθεί οι τιμέ. Ναι, το, παρα... το είπαμε και εμεί αυτό. Δεν είναι εκεί δεν είναι το θέμα. Λοιπόν... Το θέμα είναι ότι ο, ο κύριος Κασελέκσκα κάλεσε χθε την κυρία Χτυρίου να φύγει. Εγώ αυτό αυτό... Ο κύριο Κασελάκη είπε χθε ότι πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Να λύσουμε ό,τι θέματα υπάρχουν και όλοι να πάρουν τι αποφάσεις του. Δεν μπορούμε, δεν μπορούμε α, τα μέλη μα. Ο πρόεδρος δεν τροφοδοτεί τα προβλήματα. Ο πρόεδρο λειτουργεί ενωτικά, θεωρείτε. Όταν υπάρχει ένα πρόβλημα σε ένα κόμμα, προφανώ όλοι έχουν ευθύνη. Μάλιστα. Ακόμα και η ηγεσία. Το πρόβλημα ποιο είναι όμω. Εδώ πέρα αντιμετωπίσαμε κάτι πρωτόγνωρο. Να εκλέγεται μια καινούργια ηγεσία, συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτήν. Την έχει στηρίξει ή δεν την έχει στηρίξει. Έτσι. Και από την πρώτη μέρα να γίνονται επιθέσει και κριτικοί περισσότερο σε φαντασιακό επίπεδο παρά σε πραγματικό. Δηλαδή από του χαρακτηρισμού ε, mm. Τραμπ, ε, Πέπε Γκρίλο κτλ. μέχρι. Σε, 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 σε ατζέντε, οι οποίε δεν έχουμε δει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, επί τη ουσία, δεν φαίνεται ότι έχει αλλάξει κάτι στη γραμμή του κόμματο, στι θέσει του κόμματο, για να πει ότι υπάρχει μια πολιτική διαφωνία, ένα πολιτικό επίδικο που μπορεί να σου οδηγήσει σε μια διάσπαση. Αυτό είναι το παράδοξο που ζούμε. Οπότε, ε, όλοι πρέπει διάζει, να βάλουμε τον εγωισμό δηλαδή. μα λίγο παρακάτω ναι. και να βάλουμε τον κοινό στόχο μπροστά. Ναι. Ο κοινό στόχο, ποιο είναι, να δώσουμε στον κόσμο. Ένα, μια ρεαλιστική και ριζοσπαστική απάντηση για την καθημερινότητα. Α, 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 Μπορούμε εγώ, να το κάνουμε αυτό. Άρα εγώιστέ είναι όλοι. Έτσι όπως το λέτε. Ή εγώ ξαναλέω. <συντροφίλυν> ναι. δεν ε, 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 κάνω κριτική και στην ηγεσία <συντροφίλ> προφανώς. <συντροφίλ> α, 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 αυτού αλλά λέω, ναι. ε, και σε αυτούς οι οποίοι δεν αφήνουν... Δεν αφήνουν να κάνουν μια κουβέντα εκεί που πρέπει να γίνεται η κουβέντα. Η συζήτηση πρέπει να γίνεται μέσα στα όργανα και αν εκεί διαφωνήσουμε, και αν υπάρχει μεγάλη πολιτική διαφωνία, τότε είναι να συζητήσουμε. Μπορεί πάντα. να ανακάμψει ο ΣΥΡΙΖΑ και με τον κύριο Κασελάκη, γιατί ε, οι πτώσει στι δημοσκοπήσει είναι με τον νέο πρόεδρο, δεν είναι με τον ε, Τσίπρα. Ναι. Ο Τσίπρα μετρήθηκε στι εκλογέ. Έφερε αυτό το αποτέλεσμα, παρατήθηκε. Ο νέο πρόεδρο έχει εκλεγεί. Έχει κάνει το σχέδιό του. Έχει τα προβλήματα με τον κόσμο που όντω η κριτική ήταν έντονη από τι πρώτε μέρε, χωρί να έχει δώσει ακόμη ε, δείγματα γραφή. Ωστόσο, τώρα, μετά από δυόμισι μήνε, ο Κασελάκη είναι ο πρόεδρο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ στι δημοσκοπήσει είναι τρίτο κόμμα. Και όσο συνεχίζονται αυτέ οι αναταράξει και βγαίνει αυτή η εικόνα προ τα έξω, ε, ο κόσμο. Να ε, ε, υποχωρεί. Ε, λογικά λογικά Άρα. απαντάει. Άρα λοιπόν mm. πρέπει συγκροτημένοι να φύγουμε μπροστά. Φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να ανακάμψει. Γιατί Γιατί βλέπουμε το μεγάλο πολιτικό κενό που υπάρχει στην απόδο πλευρά του πολιτικού σκηνικού. Γιατί την ίδια περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει όλα αυτά τα ζητήματα, βλέπουμε ότι οι άλλε δυνάμει ε, δεν ανακάμπτουν ή δεν κερδίζουν. Το, 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 πολιτικό χώρο, το πολιτικό κενό που υπάρχει. Άρα, εάν εμεί καταφέρουμε και συγκροτημένα δημιουργήσουμε μια πολιτική πρόταση, ναι. γιατί εκεί θα κρυθούμε. Αν θα υπάρξει ναι. πολιτική πρόταση που να πει στην κοινωνία να μα στηρίξει. Αλλιώ. Ναι. Ε, ε στη, στην πόσο δημοκρατία δεν υπάρχει Πόσο χρόνο χρειάζεται ο κ. Κασελάκη για να δημιουργήσει μια το... συγκροτημένη πολιτική πρόταση όπω εσεί ζητάτε. Και Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα γυρίσουν πίσω, όπω λέτε, για να μπορέσουν να δουλέψει, όπω είπε ο κ. Κασελάκη, αυτοί που χαρακτήρισε αποστάτε. Ο κ. Κασελάκη δεν χαρακτηρίζει αποστάτε κανέναν. Αυτό που είπε ο κ. Κασελάκη είναι ότι αν έχουμε μια συγκροτημένη έξοδο δύο μήνε μετά τι εκλογέ, ναι. χωρί να υπάρχει πολιτικό επίδικο, αλλάζοντα επί της τη ουσία την Μηγορία δύο μήνε πριν του ελληνικού λαού που έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ στην αξιωματική αντιπολίτευση με 47 βουλευτέ, τότε αυτό είναι ένα πολιτικό πρόβλημα. Εγώ δεν θα, δε θα χρησιμοποιούσα τον, ε, τον ορισμό αποστάτε, αλλά. Υφίσταται όντω και αυτό είναι αντικειμενικό. Ένα σοβαρό πολιτικό πρόβλημα. Mm -hmm. Και στην ιστορία του κόμματό μα, όταν κάποιο είχε πολιτικέ διαφωνίε και σε αυτά τα χρονικά σημεία, δηλαδή λίγο μετά από μια εκλογική αναμέτρηση, παρέδιδε πάντοτε την έδρα. Αυτό ήταν μια πρακτική που ακολουθούσαμε πάντοτε. Mm -hmm. Αλλά α το αφήσουμε αυτό α, στην άκρη. Το σημαντικό όμω, ποιο είναι, για τον χρόνο που χρειαζόμαστε. Εάν καταφέρουμε να λειτουργήσουμε, να λειτουργήσουμε σοβαρά και. Για παράδειγμα, σήμερα δεν συζητάμε τα ισοκομματικά μα, αλλά συζητάμε την πρόταση που έχουμε να κάνουμε στην ελληνική κοινωνία για διέξοδο από τα φορτηγά και τι μεταρρυθμίσει. Εκεί είναι το θέμα. Στον Υπάρχει πρόταση. πρόταση. Ο ΣΥΡΙΖΑ... Ο ΣΥΡΙΖΑ. Η, δεν, η πρόταση δεν είναι, είναι η πρόταση του Τσίπρα. Ούτε γεννήθηκε ναι, 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 με τον η... κύριο Κασελάκη. Και δεν είναι πρόταση Τσίπρα. Ναι. Είναι η πρόταση των συνεδρίων μα. Είναι τα συνεδριακά μα κείμενα αυτά. Ναι, αλλά μόλι έφυγε ο Τσίπρα, κύριε Βασιλιά, τη χωρί κόρδο. Θα πρέπει λοιπόν όλοι μα να αποδείξουμε <σχεδεύτε> ότι μπορεί να γίνει η σκορδαλιά χωρί σκόρδο. Και εκεί <σχεδεύτε> θα δηλαδή. κρυθούμε. Και εκεί θα κρυθούμε. Τρώει σκόρδο ο νέο πρόεδρο. Δεν ξέρω τι διατροφικέ. Γεια σα κύριε Βασιλιάδη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για μια